Δεδομένου ότι ο Ουκρανικό στρατό δεν έχει ακόμη επιτύχει στρατηγικά στι γραμμέ του μετόπου του Ντομπά, οι δυνάμει του Κιέβου συνεχίζουν αδιάκριτα βομβαρδισμού αμάχων στι λαϊκέ δημοκρατίε Ντονέσκ και Λουχάνγκ στην Κρυμαία καθώ και στι ρωσικέ σύνοριακέ περιοχέ. Το βράδυ τη 20η Μαρτίου, οι ρωσικέ δυνάμει αεράμινα κατέριψαν πολλά Ουκρανικά UAV που στόχευαν ταυτόχρονα την πόλη Τζαν Κόη στα βόρεια τη Κρυμαία. Η κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνα τη Ουκρανία ανακοίνωσε την καταστροφή των ρωσικών πυράβλων Cruise Calibr NK κατά τη μεταφορά του με το σιδηρόδρομο. Ωστόσο, μέχρι στιγμή δεν έχουν παρασχεθεί στοιχεία. Ενώ δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε ζημιά σε οποιοδήποτε στρατιωτική εγκατάσταση, τα συντρίμια των αναχαιτισμένων UAV προκάλεσαν ζημιέ σε ένα σπίτι πολιτών και στο τοπικό κατάστημα ένα πολίτη τραυματίστηκε. Η Κρυμαία στοχοποιήθηκε με τα κινέζικα εμπορικά μη επανδρομένα αεροσκάφη Μου 5 που αναβαθμίστηκαν με λεπίδε προπέλα κατασκευή Ηνωμένων Πολιτειών. Τα UAV ήταν γεμάτα με σκάγια και οι στόχοι του ήταν αστικέ εγκαταστάσει. Το Κίεβο προσπάθησε να βλάψει όσο το δυνατόν περισσότερου αμάχου. Οι τακτικοί βομβαρδισμοί των παραμεθόριων περιοχών τη Ρωσία δεν σταματούν ειρηνικά χωριά των περιοχών του Μπριάνσκ και του Κιούρσκ έπεσαν ξανά υπό ουκρανικά πυρά όλμων. Οι καθημερινές επιθέσεις συνεχίστηκαν στην πόλη του Ντονένς όπου πολλά σπίτια καταστράφηκαν. Ευτυχώς αποφέχθηκαν από όλοι την τελευταία ημέρα. Εν τω μεταξύ, στην πρώτη γραμμή, οι ρωσικέ δυνάμει έρχονται πιο κοντά στην περικύκλωση τη Ουκρανική ομάδα στην Αντβίτβκα, από όπου οι Ουκρανικέ δυνάμει βομβαρδίζουν τι κατοικημένε συνοικίε στο Ντονένισκ. Βόρεια τη πόλη, οι ρωσικέ μονάδε διέσπασαν τι ουκρανικέ άμυνε και απέκτησαν ένα προπύργιο στο ανατολικό τμήμα του χωριού Στεπόβοε. Ο στρατηγικά σημαντικό σιδηρόδρομο που χρησιμοποιήθηκε για τι στρατιωτικέ προμήθειε τη ουκρανική φρουρά αποκόπηκε. Στα βόρεια-ανατολικά προάστια τη Αντβέντφκα, οι ρωσικέ δυνάμει εισήλθαν στην Καμένκα και ξεκίνησαν την επιχείρηση καθάριση στου δρόμου. Αναφέρθηκε επίση ρωσική προέλαση στα νότια τη Αντβέντφκα. Έσπασαν τι Ουκρανικέ άμυνε βόρεια τη Σοπίτβνε και πλησίασαν τι νότιε συνοικίε τη πόλη. Στα βορειοδυτικά του Μπαχμούτ, οι μονάδε τη Βάγνερ εξακολουθούν να εισβάλλουν σε θέσει τη Ουκρανία στην Ορέχοβο, Βασιλεύκα, παρά τα σφοδρά πυρά όλμων και πυροβολικού. Σφοδρέ μάχε για τον έλεγχο του αυτοκινητόδρομου Κωνσταντίνοφ Καμπαχμούτ συνεχίζονται στα περίχωρα του Κράσνοε. Στην νότια συνοικία Σομπάτσευκα, στον Μπαχμούτ, οι μαχητές της Βάγνερ προχώρησαν και ίσχυσαν την πρώτη γραμμή κατά μήκο τη οδού Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.